Καμπανάκι κινδύνου κρούν οι επιστήμονες για την έξαρση των κρουσμάτων αλλά και της μετάλλαξης Δέλτα που τείνει να κυριαρχήσει στη χώρα μας με το εφετινό καλοκαίρι να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμο για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα που οι ανεμβολίαστοι αποτελούν σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της διασποράς των μεταλλάξεων. Η αξία του εμβολιασμού, ξέρετε, έχει να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα για μας τους υγειονομικούς. Προφανώς, διότι ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο κάποιος να επιμολυνθεί και κυρίως να νοσήσει σοβαρά και να αναγκαστεί έτσι να διασωληνωθεί. Αλλά μία παράμετρος που έχω την αίσθηση ότι περνάει λίγο, αν θέλετε, πιο ελαφριά στον κόσμο ή δεν την έχει κατανοήσει απόλυτα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσο εμείς ανορθώνουμε αυτό το λεγόμενο τείχος ανοσίας, βοηθάμε πρακτικά να περιορίζονται οι μεταλλάξεις του ιού. Σε πανελλαδικό επίπεδο το ποσοστό των ιατρών που έχουν ήδη εμβολιαστεί υπερβαίνει το 90%. Αντιθέτως, μικρά είναι τα ποσοστά σε ό,τι έχει να κάνει με το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό το μικρό ποσοστό συναδέλφων που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν έχει να κάνει ούτε με αρνητές του εμβολίου, είναι απειροελάχιστα αυτά τα ποσοστά. Έχει να κάνει με ανθρώπους που ενδεχομένως υπάρχουν άλλα υγειονομικά προβλήματα ή άλλες συνθήκες, όπως και σε άλλους συμπολίτες μας, διότι δεν επιτρέπεται ο εμβολιασμός καθολικά σε όλους. Στο νοσηλευτικό προσωπικό έχετε απόλυτο δίκιο, έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού. Και γι' αυτό, αν και ξέρετε, η έννοια της υποχρεωτικότητας σε προσωπικό επίπεδο δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, θεωρώ και εγώ από πλευράς μου αδιανόητο ένας συμπολίτης μας να πηγαίνει σε μία δομή η οποία προφανώς υφίσταται για να βελτιώσει την υγεία του και εκεί να υπάρχει όχι η απειροελάχιστη πιθανότητα ενδεχομένως να μολυνθεί, εκεί η πιθανότητα πρέπει να είναι μηδέν. Όχι κοντά στο μηδέν, μηδέν. Το 95% των νοσηλευωμένων είναι μη εμβολιασμένοι, λένε οι ειδικοί, χαρακτηρίζοντας ως μεγάλο στοίχημα τη σωστή ενημέρωση του κόσμου για να πιστεί να εμβολιαστεί. Αφού, όπως λένε, η πορεία της πανδημίας εξαρτάται άμεσα από τη δική μας συμπεριφορά. Το πώς θα πηγαίνουμε εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Είπαμε ότι ενώ μέχρι, αν θέλετε, τις αρχές της Άνοιξης, το κύριο όπλο μας ήταν μόνο τα μέσα υγιεινής που έπρεπε να τηρούμε ως επιτοπλίστων προκειμένου να περιορίζουμε τη διασπορά, από τις αρχές του χρόνου έχουμε ένα τεράστιο όπλο στα χέρια μας που είναι ο εμβολιασμός. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο τα ποσοστά εμβολιασμού κινούνται ανωδικά. Τα στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης και αυτά τηρούνται σε έναν βαθμό. Αυτό μας δίνει, αν θέλετε, φτερά να προχωρήσουμε πιο μπροστά και πιο γρήγορα. Όσο αυτοί οι δείκτες υπολείπονται, δυστυχώς οι άσχημοι δείκτες είναι αυτοί οι οποίοι θα ανεβαίνουν.